Μια ιστορική ομάδα η οποία μέσα από σένα θέλει να αναγεννηθεί μέσα από τις τάξεις της. Θέλω ένα σχόλιο. Εντάξει, πιστεύω ότι ξέρουμε όλη την ευθύνη και αναλάβαμε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Εργοτέλης. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι η φετινή χρονιά νομίζω θα βάλει τις βάσεις για να ξαναδούμε τον Εργοτέλη τα επόμενα χρόνια εκεί πέρα που επιθυμεί και ο κόσμος πρώτα-πρώτα, γιατί είναι πάρα πολλές, και η διοίκηση που πήρε μια μεγάλη απόφαση, αλλά και εμείς οι προπονητές από τη μεριά μας να εκπληρώσουμε την επιθυμία της διοίκησης και σιγά σιγά να ξαναδούμε τον τεράστιο αυτό σύλλογο να αγωνίζει σε θετικές κατηγορίες. Είναι μια εβδομάδα προσαρμογής για σένα και για τα παιδιά, καθώς νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές στη συνέχεια, θα ενισχυθείτε σαν ομάδα. Εντάξει, ήδη έχουν έρθει 3-4 ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι είναι αξιόλογα παιδιά. Σίγουρα από την περσινή χρονιά που έχουμε παρακολουθήσει λίγο τη συγκεκριμένη ομάδα, υπάρχει μια καλή βάση, υπάρχει ένα ρόστερ που θα έλεγα με κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι αξιόλογοι, αλλά σίγουρα θα κοιτάξουμε να την ενισχύσουμε αυτήν την ομάδα, γιατί πραγματικά είμαστε λίγοι σε αριθμό και να δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος. Ευχόμαστε να είναι αυτά που θέλουμε. Έχετε οριοθετήσει τις θέσεις και τον αριθμό? Όχι, ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι θα ψάξουμε, αλλά νομίζω ότι βασικά ο μεγαλύτερος κορμός θα είναι από παιδιά από τον Εργοτέλη. Δεν το συζητάμε καθόλου. Δεν μπορεί τη φετινή χρονιά η ομάδα να πάει να ανοιχτεί και να κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Ήδη έχουν έρθει 3 παιδιά στην ομάδα, 4 που τη τελευταία στιγμή παιδιά. Το καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο την παρούσα φάση να βρεις ποδοσφαιριστές για να πεις ότι. Αλλά δεν είναι και ο στόχος της διοίκησης αυτή, δεν ήταν και η γραμμή της διοίκησης. Η γραμμή της διοίκησης ήταν να πατήσουμε πάνω σε γερά θεμέλια με τα δικά μας παιδιά, να κοιτάξουμε κάποια πρωτεύοντα θέματα που έχουν μείνει πίσω και σιγά σιγά αυτή η ομάδα να πατάει κάθε χρόνο, να ανεβαίνει σκαλοπάτι και κάποια στιγμή να τη δούμε εκεί πέρα που πρέπει. Είσαι ένας έμπειρος προπονητής. Βλέπουμε ένα προβάδισμα έτσι ιδιαίτερο, καθώς θα υπάρχει ο κριτικός όμιλος, οπότε θα δώσει κίνητρο πέρα από την ομάδα που υπάρχει στον τίτλο και στις άλλες να είναι πολύ κοντά στις πρώτες θέσεις, αλλά έχουν δυναμώσει ιδιαίτερα και όλες οι ομάδες. Εντάξει, από το καλοκαίρι είδαμε ότι όλες οι ομάδες έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τα budget. Νομίζω ότι το τοπικό φέτος θα είναι το πιο δυνατό τοπικό των τελευταίων χρόνων. Εντάξει, εμείς δεν κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Εμείς κοιτάζουμε να εκπληρώσουμε και να σταθούμε σε αυτό τη γραμμή που έχει βάλει η διοίκηση. Γι' αυτό άλλωστε είμαι και εγώ εδώ. Να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα παιδιά, να εμπιστευτούμε αυτά τα παιδιά, αλλά και αυτοί πρέπει να καταλάβουν ήδη οι ποδοσφαιριστές ότι είναι παίχτες του Εργοτέλη, ότι δεν φοράνε τυχαία τη φανέλα και αυτό το σήμα και πρέπει κάθε Κυριακή στο δίπερο να μας δείχνουν ότι εδώ είμαστε, να είμαστε, πατήστε απάνω μας, στηριχτείτε απάνω μας και εμείς με την προσθήκη όσο γίνεται λιγότερων παιδιών να δυναμώσουμε αυτήν την ομάδα. Άμα δούμε ότι η ομάδα έχει περισσότερους παίκτες, περισσότεροι να πατήσουμε πιο ευκολία απάνω. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Μακάρι και αυτή η ανακοίνωση που είχαμε έτσι με τους 8 ομίλους την ΓΑΜΑ Εθνική να φέρει περισσότερες ομάδες για άνοδο. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν κοιτάζουμε. Κοιτάζουμε κάτι το συγκεκριμένο, κοιτάζουμε να χτίσουμε, να φτιάξουμε, να βγάλουμε από κάτω παιδιά, να βγάζουμε κάθε χρόνο παιδιά και στο τέλος να καταλήξουμε αυτό που είπαμε, κάποια στιγμή Εργοτέλης με τα δικά του παιδιά να είναι στις παραπάνω κατηγορίες.